Σήμερα το ταξίδι μας θα είναι σε ένα χωριό ιστορικής σημασίας για την Επανάσταση του 1821, στο Αγιονόρι Κορινθίας. Μια υποσημείωση, όσοι θέλετε να δείτε όλη την οδική διαδρομή που βιντεοσκοπήσαμε, θα την βρείτε στο άλλο μας κανάλι στο Photonews. Το link θα το βρείτε στις πληροφορίες κάτω από το βίντεο. Το Αγιονόρι λοιπόν βρίσκεται στο μέσο της Κοντοπορίας, της ανατολικότερης αρχαίας οδού που ένωνε την Κορινθία με το Άργος και χρησιμοποιήθηκε τόσο από τον ιστορικό Ξενοφόντα όσο και από τον Αγισίλαο με το Σπαρτιάτικο στρατό του. Η αλλαγή της διαδρομής μετά το 1204 υπήρξε η αιτία παρακμής του οικισμού. Η περιοχή τότε εντασσόταν στο φρούριο του Αγίου Βασιλείου. Το Αγιονόρι, Αγινόρι ή Αϊνόρι για τους ντόπιους, έπαιξε σημαντικό ρόλο στα πρώτα χρόνια του αγώνα του 21. Κοντά στο χωριό, στην Στενοπό, Κλεισούρα, παρακείμενης φερόνιμης τοποθεσίας, καταστράφηκε 8 Αυγούστου 1822 μεγάλο μέρος του υποδράμαλη κατευθυνόμενου προσκόνηθο τουρκικού στρατού. Οι περασπιστές της Στενοπού, σύμφωνα με το σχέδιο μάχης που είχε καταστρωθεί από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ήταν ο Παπαβλέσσας, ο Νικηταράς και ο Υψηλάντης. Ο Δράμαλης, μετά τη συντριβή του στα Δερβενάκια, προσπάθησε να φτάσει στην Κόρυθο περνώντας από το στενό. Οι Τούρκοι υπέστησαν νέα πανολεθρία, αφήνοντας χιλιάδες νεκρούς και πολλά λάφυρα. Στα όρια μεταξύ Αργολίδες και Κορινθίας βρίσκεται το κάστρο Αγιονορίου. Σήμερα σωζόμενο μικρό ύστερο-βυζαντινό κάστρο, που συντηρήθηκε και αναπλάθηκε από την τοπική εφορία Κορίνθου, έργο ΕΣΠΑ, ο λεγόμενος από τους κατοίκους Γουλάς, αποτελούσε τον Κουλά, δηλαδή την Ακρόπολη, προηγούμενου μεταβυζαντινού κάστρου. Το κάστρο Αγιονορίου, που δεσπόζει στην κορυφή υψώματος του χωριού, χρονολογείται μεταξύ 1377 και 1450 και κτίστηκε από τους Φράγκους στα ερείπια παλαιότερου βυζαντινού φρουρίου. Η δημιουργία του οδήγησε στην ίδρυση του φερόνιμου οικισμού. Επικρατέστερη άποψη για την ονομασία του κάστρου είναι ότι στην περιοχή καταστάθηκαν μοναχοί από το Άγιο Όρος στην διάρκεια του 11ου αιώνα, γεγονός που εξηγεί και τον μεγάλο αριθμό εκκλησιών γύρω από το κάστρο. Στην πλήρη μορφή του είχε ευαδόν 850 τετραγωνικά μέτρα, διέθετε 5 πύργους διαφόρων διαστάσεων που συνδέονταν μεταξύ τους με τείχος. Σήμερα διατηρούνται 2 από αυτούς, ο ένας έχει ύψος 12 μέτρα, με τους τείχους να παρουσιάζουν ελαφρά κλίση προς το εσωτερικό. Η είσοδος βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του κτίσματος. Για την κατασκευή του έχουν χρησιμοποιηθεί ορθογωνισμένη λίθη και ισχυρό ασβεστοκονίαμα. Γύρω από το μικρό κάστρο του βουνού υπάρχουν πυκνά ερείπια από εκκλησίες, από τις οποίες μόνο μία είναι ακόμη ακέραιη, εκείνη των Αγίων Αναργύρων, χτισμένη και εικονογραφημένη το 1325-1326. Το 1212 το Αγιονόρι εμφανίζεται σε επιστολή του Πάπα Ινοκεντίου του IV ως ενορία ενόριων μαζί με άλλες 12 κόμες της περιοχής Κορίνθου. Η σπουδαιότητα πάντως των εκεί μοναστηριών πρέπει να ήταν μεγάλη λόγω της σημασίας του δρόμου της Κοντοπορίας και της Κλεισούρας ήδη από τον 12ο αιώνα, όταν κατασκευάζονταν τέτοιου είδους μοναστήρια, παραδείγματος χάρη του Οσίου Μελετίου, και να συνεχίστηκε και επί φραγκοκρατίας, αφού τα στα έγγραφα μνημονεύονται τοξότες της εκκλησίας του Αγιονορίου. Τούτο δείχνει ότι οι οχυρώσεις βρίσκονταν στα χέρια της Λατινικής Εκκλησίας,
που θα οικειοποιήθηκε τα μοναστήρια όπως έκανε και με πολλά άλλα βυζαντινά μοναστηριακά ιδρύματα. Υπάρχουν και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και σας προτείνουμε να τις διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας, στην αντίστοιχη σελίδα με το σημερινό μας θέμα. Πιστεύουμε να σας άρεσε το βίντεο και σας προσκαλούμε να κάνετε εγγραφή και στο κανάλι μας. Δίνουμε ραντεβού στο επόμενο θέμα μας από την Ελλάδα. Μέχρι τότε να είστε καλά.